Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Αντώνη Κοτσακά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κοτσακά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής πια. Ήμουνα πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας. Στο τελευταίο συνέδριο, όπως ήταν φυσικό, εκλέχθηκε νέο όργανο. Και αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς συγκεκριμένη κομματική θεσμική ιδιότητα. Λοιπόν, συγχωρέστε με για τη διόρθωση. Ένα από τα στελέχη, από τα ιστορικά στελέχη, σε κάθε περίπτωση έχετε φέρει από χθες το πρωί. Οι κάλπες έκλεισαν στις 7 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Είχαμε σαφή ανάγνωση του αποτελέσματος του εκλογικού στις 9 το βράδυ. Και εχθές το ξημέρωμα, 16, την επόμενη δηλαδή των ευρωεκλογών και του αποτελέσματος το οποίο είχαμε, καταθέσατε μια επιστολή με τον από κοινού, με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, για την ανάγκη διεύρυνσης των σχημάτων, για την ανάγκη της έναρξης ενός διαλόγου και για ευρύτερες συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Να ξεκινήσω ρωτώντας σας τι διαφορετικό έχουν άφησαν πίσω τους ετούτες εδώ οι εκλογές σε σχέση με τις εκλογές του 23, για παράδειγμα, που πλέον καθίσταται επιτακτική συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Να σας πω πολύ απλά, κύριε Χαρίτο. Ξέρετε, εγώ έχω μια μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχω μάθει πια ότι στη διαδρομή μου πρέπει να κοιτάω τη μεγάλη εικόνα, το βάσος που λέμε, και να μην επικεντρώνομαι μόνο απλά σε ένα δέντρο. Mm-hmm. Η τεράστια διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια συντηρητική στροφή, ακροδεξιά στροφή στο χώρο της Ευρώπης, και έχουμε στην Ελλάδα ένα γεγονός που κανένα δημοκρατικό άνθρωπο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο. Έχουμε μια αποχή της τάξης του 60% που καθίσταται πλέον ζήτημα δημοκρατίας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι οι πολίτες αναζητούν στο βάθος του ορίζοντα διέξοδο κυβερνησιμότητας. Θέτουν ως προϋποθέση για την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή τους το να διακρίνουν δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Ο κατακερματισμός των κομμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν δημιουργεί συνθήκες για μια τέτοια αλλαγή, για μια τέτοια ανατροπή. Και θεωρούμε ότι είναι ευθύνη όλων, και του πολιτικού προσωπικού και των πολιτών, να αντιστοιχηθούμε με αυτές τις αναγκαιότητες. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Κασελάκης, με ανακοίνωσή του σημερινή, αυτό που επισημαίνει είναι μια ικανοποίηση σε σχέση με το αποτέλεσμα. Ενδεχομένως θα υπήρχε, το εικάζω, μεγαλύτερη ικανοποίηση αν ήταν 17+ το ποσοστό που θα είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο επισημαίνει το γεγονός ότι, ξέρεις, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο μετήλθε μιας διάσπασης, δύο διασπάσεων. Πέσαμε σε μονοψήφια ποσοστά και καταφέραμε παρόλα αυτά την αναστήλωση. Καταφέραμε να κερδίσουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι κοντά στο 16% και αποτελούμε πλέον, έχουμε επανέλθει στο προσκήνιο, έχουμε επανέλθει στο κάδρο και έχουμε τραβήξει το βλέμμα των πολιτών και αποτελούμε μια ικανή δύναμη η οποία αποτελεί μια πρόταση την οποία θα χτίσουμε σταδιακά από εδώ και πέρα. Είναι η άποψη του κυρίου Κασολάκη, η οποία είναι απολύτως σεβαστή. Και πρέπει να πω ότι για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το μίζερο αποτέλεσμα, συμβάλαμε όλοι και εξαντλήσαμε όλοι τα περιθώρια και τις δυνατότητες που είχαμε. Όμως σήμερα υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία είναι οδυνηρή. Ο καθένας μπορεί να βάζει τα δικά του επιχειρήματα. Εμείς θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στην ανάγκη να αντιστοιχηθεί η κοινωνική πλειοψηφία, η κοινωνική αντιπολίτευση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μέσα στον ελληνικό λαό, στους προοδευτικούς πολίτες, στους αριστερούς πολίτες, διαμορφώνεται πλέον ένα κοινωνικό μέτωπο. Το κοινωνικό μέτωπο αυτό, αυτή η κοινωνική πλειοψηφία, απαιτεί αντιστοίχηση από πολιτική πλειοψηφία. Αυτή η πολιτική πλειοψηφία δεν υπάρχει ορατά σε μεσαίο χρονικό διάστημα. Άρα είναι υποχρέωσή μας να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες,
για να διαμορφωθεί αυτή η πολιτική αντιστοίχηση που είναι απαραίτητη. Και κοιτάξτε, επειδή άκουσα πολλές διαστρεβλώσεις, εμείς δεν είπαμε να καταργηθούν τα κόμματα. Ίσα-ίσα καταστήσαμε σαφές ότι τα κόμματα παραμένουν στο στάτους που ευρίσκονται. Εκεί θα ερχόμουν και θα σας έλεγα το εξής. Επειδή σήμερα, πρωτού κάνουμε την κουβέντα αυτή μαζί, μίλησα με κάποια στελέχη και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά και εκφράζουν και οι μεν και οι δε τον προβληματισμό τους για το άρθρο 5 που έχετε βάλει στην πρότασή σας μέσα, που έχει να κάνει με τις συνεδριακές διαδικασίες οι οποίες έχουν εξαγγελθεί και είναι προφανές ότι δεν προσφέρουν λύση στο πρόβλημα το οποίο συζητούμε, το οποίο εξετάζουμε. Στην καλύτερη περίπτωση, λέτε, θα αποτελούν αυτές εσωκομματικές διαδικασίες καταγραφής συσχετισμών και απονομής ρόλων που όμως δεν θα αφορούν την κοινωνία. Σωστά. Αυτό δεν ακυρώνει τον ταυτοτικό χαρακτήρα των κομμάτων ως υφίσταται μέχρι σήμερα με τον καθορισμό τους Όχι, ή τον κύριε, επανακαθορισμό τους μέσα από τις συνεδριακές διαδικασίες. Καταστήσαμε σαφές ότι τα κόμματα παραμένουν στο στάτους που ευρίσκονται διατηρώντας το ακέραιο την ιδεολογική, πολιτική, προγραμματική και οργανωτική τους αυτοτέλεια. Άλλο τώρα αν κάποιοι σύντροφοί μου επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν ή να παρακάμψουν αυτή τη διατύπωση και μιλήσανε για προσπάθεια, λέει, κατάργηση των κομμάτων. Περί του αντιθέτου πρόκειται. Όμως επιμένουμε ότι μια συνεδριακή διαδικασία αποτελεί εσωτερική λειτουργία. Αυτό που εμάς μας απασχολεί, κυρίαρχα, είναι η ανάγκη να αντιστοιχηθούμε με την κοινωνική πλειοψηφία η οποία απαιτεί αντιστοίχηση και έκφραση πολιτικά. Μέσα από ένα κοινό μέτωπο, κύριε Κοτσακά. Είναι νωρίς να μιλήσει κανείς και ξέρετε, εύκολα παρανοούνται λέξεις και έννοιες. Δεν θέλω να μιλήσω για κοινό μέτωπο. Το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχει το άρθρο 2, για παράδειγμα, έχω μπροστά μου την πρότασή σας, για να μην κάνω λάθη. Συγκροτείται συντονιστικό όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπησης από όλους τους πολιτικούς φορείς, αναλογικά με τη δύναμη που κατέγραψαν στις πρόσφατες εκλογές. Άρα αυτό είναι ένα κοινό όργανο το οποίο περιγράφεται. Είναι σωστό, αλλά συμπληρώνει από κάτω ότι αυτό το συντονιστικό όργανο δεν θα μπει σε ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα. Αυτό το όργανο θα διερευνήσει δυνατότητες για μίνιμουμ συμφωνία στο προγραμματικό πεδίο, στην προγραμματική θεματική. Το έχετε μπροστά σας, κύριε Χαρίτο. Μάλιστα. Το επόμενο που θέλω να ρωτήσω... τα χθεσινά αποτελέσματα οδήγησαν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και της Νέας Αριστεράς και λοιπόν να διατυπώσουν δημόσια θετική γνώμη για αυτήν την προοπτική. Το ρωτώ για να γίνει σαφές, το άνοιγμα αφορά αυτούς που αναφέρεστε ή υπάρχει ένα άνοιγμα και στην κυρία Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει και ένα άνοιγμα στο Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη? Θέλω να είμαι προσεκτικός, δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Θα σας πω μόνο ότι και αυτό το καλύπτει η διατύπωση, αναφέρεται σε 3 κόμματα αλλά λέει και άλλα. Και λοιπόν, ναι, το διάβασα απλώς, το λοιπόν είναι γενικό, ενώ εδώ ήταν συγκεκριμένα και ονομαστικό. Ναι, συμπληρώνει όμως παρακάτω ότι απευθυνόμαστε και στην κοινωνία, στο μαζικό κίνημα. Μιλάμε για την ανάγκη συμμετοχής σε αυτό το άτυπο συντονιστικό όλων των εκπροσωπήσεων των τριτοβάθμιων μαζικών οργανώσεων της χώρας. Δηλαδή ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, ΕΦΕΕ, είναι άπειρες. Θέλουμε λοιπόν να συνδεθεί με την κοινωνική διεργασία η πολιτική, η κομματική λειτουργία. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Κοτσακά. Οι πρώτες αντιδράσεις στη δημόσια σφαίρα, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο μέσα από τις επαφές τις οποίες, από ό,τι κατάλαβα, είχατε κάποιες οχλήσεις από πρώην συναδέλφους, από πρώην συντρόφους. Είναι θετικές, είναι αρνητικές, είναι αδιάφορες? Ποια είναι η αίσθηση που αποκομίσατε? Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ναι, υπάρχουν και αρνητικές.
αλλά οι αρνητικές δημιουργήθηκαν εξαιτίας εσκεμμένων παρανοήσεων. Δηλαδή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά, ένα-δύο, βγήκαν και είπαν ότι εμείς προτείνουμε, λέει, την κατάργηση ή την αποδυνάμωση των κομμάτων. Όπως σας εξήγησα και όπως και εσείς είδατε, ακριβώς το αντίθετο, για το αντίθετο μιλάμε. Αντιδράσεις υπήρχαν πάρα πολλές και θετικές. Θα έλεγα ότι περισσότερες σαφώς ήταν θετικές, από τη στιγμή που κάποιος, ξέρετε, απευθύνεται σε σένα, οφείλει και μια ευγένεια. Αλλά συντριπτικά ήταν θετικές οι αντιδράσεις και τα σχόλια, και μάλιστα υπήρξαν πολλοί οι οποίοι είπανε ότι προτίθεμε, γιατί όπως θα είδατε μέσα στο κείμενο λέμε, αν είναι δυνατόν να συγκροτηθούν τέτοιου είδους άτυπα συντονιστικά όργανα και σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Όλες. Πήραν πολλοί λοιπόν τηλέφωνο και είπανε προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, Αντώνης Κοτσακάς, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή του αυτή και την κουβέντα που είχαμε. Αποτυχίως στην οποία βρίσκεστε, έτσι. Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.